Ήθελα να πω το εξής, στο θέμα του Skype. Στην εκπομπή αυτή εδώ, μπορείς να μπαίνεις στο Skype. Δεν ξέρω αν το έχεις προλάβει αυτό, το έχω πει δηλαδή και άλλες φορές. Μπορείς να μπαίνεις στο Skype και να βγαίνεις ζωντανά εδώ και να παίζουμε. Και θα δείξω άλλη μία φορά και το... την κάρτα. Αυτή είναι η κάρτα. Εδώ είμαι εγώ, στην πάνω γωνία. Αν μπεις τώρα στο Skype και μου κάνεις κλίση, τι είναι αυτό ρε, βλέπω ένα μήνυμα. Α, δεν έχει να κάνει εμένα. Λοιπόν, αν μπεις στο Skype, το Skype μου είναι σαν ξελέκτρο. Αν έχει Skype. Δεν βλέπω κανένα contact. Μπορείς να με καλέσεις ως αξελέκτρο, να σε βάλω στις επαφές μου, να χτυπήσεις και να βγεις στο παραθυράκι εδώ πάνω. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε ομαδικό μάθημα και ο καθένας που θέλει να βγαίνει στο Skype εδώ, να λέει αυτά που θέλει, να παίζει γιατί δεν έχεις latency, να παίζουμε και μαζί και να μας βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι που είναι στην παρέα. Αυτό είναι. Πάνω από στο μήνυμα, φίλε. Θα γίνει χαμός τώρα. Μήπως δεν κάνω κάτι καλά. Θα έχεις. Σε έχω πολύ όμως. Ωραίο τώρα. Περίμενε. Ένα λεπτό γιατί πρέπει να κλείσω το άλλο τώρα. Για κλείσε το άλλο. Καλά. Έχεις ανέβει, έτσι. Σόνιο. Λοιπόν, οκ. Okay. Ωραία, σε έφερα και εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, για, μ' ακούς κανονικά τώρα? Σ' ακούω τέλεια. Μπράβο ρε φίλε. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτάκι. Μπράβο, πολύ ωραία. Ψωνάκι. Για παίξε λίγο. Ωραία. Χαμός το είσαι. Οκ. Τι θες να κάνουμε, το blues ή το κύκλο? Το blues. Λοιπόν. Για πάμε. Ένα άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχεις τη συνοδεία εσύ την ίδια, ναι, και να παίζεις χωρίς πρόβλημα. Ναι, και αυτό. Δεν το έχω. Έτσι. Θα το δούμε τώρα. Θα το δούμε μέσα στη βδομάδα. Οκ, okay, έγινε Αντρέα μου. Λοιπόν, έχεις τίποτα να μου ερωτήσεις πάνω σε αυτά που λέμε? Είμαι καλυμμένος απόλυτα. Είσαι κομπλέ. Είναι κάτι, ναι, που δεν είπα και θες να ακούσεις? Όχι. 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 Αυτά που λέω, ήξερες, τι ήξερες από αυτά που είπα τώρα σήμερα? Καλά, δεν είναι αν ήξερες τίποτα ή όχι, αλλά σε βοήθησε, να το σου το πω έτσι. Ναι, ναι, σίγουρα με βοήθησε, γιατί εντάξει, τα ξέρω στην κλασική θεωρητική βάση, αλλά ειδικά το modal παίξιμο... Ναι. Ναι, γιατί ουσιαστικά τώρα είναι, αυτό κάνουμε. Αυτό με βοηθάει πολύ. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ωραία. Για μιλά λίγο να σε ακούσω. Έλα, εδώ είμαι. Σε παρακολουθώ κι εγώ. Από το Skype. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θες να ρωτήσεις κάτι? Θέλεις να πούμε για κάτι? Θες να ακούσεις? Θες να παίξεις? Τι θες να κάνεις? Όχι, τώρα προς το παρόν, όχι, απλώς πήρα να κάνουμε μια δοκιμή. Ναι. Πώς σας φαίνεται, πώς σου φαίνεται? Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Είναι. Και από το άλλο είναι καλύτερη εικόνα, από το Sax Electro μέσα. Ναι. Εσύ αυτή τη στιγμή μπορεί να κλείσεις το Sax Electro και να με βλέπεις από σένα, από το Skype. Δηλαδή, όλη αυτή η εικόνα που έβλεπες στο Sax Electro είναι, ναι, η εικόνα που βλέπεις και στο Skype τώρα. Δεν ξέρω πώς το έχεις κάνει. Αν κλείσεις δηλαδή, κλείσε δηλαδή την ιστοσελίδα του Sax Electro και βλέπε με μέσα από το Skype. Βλέπεις πάλι την ίδια εικόνα. Οπότε με έχεις χωρίς καθυστέρηση. Ωραία.
Με βλέπεις τώρα, με έχεις. Ναι, σε βλέπω, έκλεισε το σαξελέκτρο, εντάξει. Ναι. Τώρα με βλέπεις και χωρίς καθυστέρηση. Είναι πολύ μικρή καθυστέρηση τώρα, γιατί όταν με βλέπεις από εκεί έχει καθυστέρηση 20 μιλισεκόντ περίπου. Δεν σε βλέπω όμως τόσο καθαρά όπως το σαξελέκτρο. Εντάξει, αυτό είναι... Ναι, εντάξει, αυτό είναι θέμα Skype τώρα. Δυστυχώς. Ακριβώς. Οπότε εντάξει, κάναμε τη δοκιμή. Ναι. Εγώ θα επανέλθω πάλι στο. Εντάξει, σε δεύτερη φάση μπορούμε να παίζουμε από εδώ. Δηλαδή, μπορούμε να παίζουμε μαζί. Εφόσον έχεις καλό ήχο από μένα. Γιατί εγώ δεν νομίζω ότι αλλάζει. Μπορούμε να παίζουμε και όποιος θέλει να βγάλει το σαξόφωνο του να παίξει. εγώ το λέω, έτσι. Το λέω. Λοιπόν, anyway. Okay. Εντάξει, κλείσε. Ναι, και όποιος άλλος θέλει αυτή τη στιγμή, είδατε και πώς είναι το feature, μπορείτε να χτυπήσετε και να βγείτε πάλι στην εκπομπή. Πάρα πολύ καλά.